Μαζούρκα, εργαζόμενο στο Hellenic Trains στο τεχνικό τμήμα. Λοιπόν, σήμερα μαζί με άλλα σωματεία συγκαλείτε μια συγκέντρωση για να τυπήσετε τι ακριβώς. Ωραία. Η συγκέντρωση αυτή είναι στα πλαίσια της κλιμάκωσης, της ενημέρωσης και της δημιουργίας αγωνιστικού κλίματος μπροστά στη μεγάλη απεργία της Τετάρτης που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Σιδηροδρόμων με αφορμή το δυστύχημα στα τέλη που έγινε πριν ένα χρόνο, αλλά με κύριο άξονα τα χιλιάδες ανεκπλήρωτα αιτήματα των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο αλλά και στην Ελλάδα που σχετίζονται με τον συγχρονισμό του σιδηρόδρομου, με την ασφάλεια. Όλα αυτά που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τη δημιουργία των αιτίων, πώς δημιουργήθηκαν τα αίτια και το δυστύχημα στα τέπη. Ένας χρόνος έχει περάσει από το δυστύχημα στα τέπη. Κάτι που καλούν έγκλημα στα τέπη. Εσείς ως εργαζόμενος στη Hellenic Train, βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι από τότε μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό και είπα πριν ότι δεν μιλάμε απλά για μια τιμή απέναντι στους νεκρούς μας, αλλά μιλάμε ξεκάθαρα για έναν αγώνα που σχετίζεται με αιτήματα που είναι ανεκπλήρωτα. Και ακριβώς για αυτά τα αιτήματα παλεύω. Οπότε, απάντησή μου είναι ότι προφανώς δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αντίθετα, βλέπω χειρότερα να γίνονται. Τα δρομολόγια αναβάλλονται, υπάρχουν καθυστερήσεις, οι υποδομές καταραίουν. Πριν από ένα χρόνο οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ είχαν βγάλει ανακοίνωση σχετικά με τα θέματα ασφαλείας. Άρα αυτά τα θέματα συνεχίζουν να υφίστανται, συνεχίζετε και εσείς να ανησυχείτε για την ασφαλειά σας? Συνεχίζουμε να ανησυχούμε και νομίζω άμα κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα τον τελευταίο μήνα θα βρείτε μια σειρά ατυχημάτων, μια σειρά δυσλειτουργιών όσον αφορά στην πάνω στην υλοποίηση του σιδηροδρομικού έργου των μεταφορών. Οπότε αυτή είναι η απάντησή μου.